Στην παρέα μας. Θα έρθω σε λίγο στον κύριο Σπύριτζη για την εκτίμησή σας, κύριε Σπύριτζη, για το αποτέλεσμα. Καλωσορίζω τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Νίκο Μερτζάνη. Ωστόσο, Σοφία, κυρία Αρχή, Βούλτευση. Κύριε Αντωνοπούλου, να φωνάζετε και κανένα μηχανικό. Γιατί τα μπερδεύουν οι δικηγόροι. Εκτός από δικηγόρους και μηχανικούς. Ναι. Ωραία, θα τα βάλετε σε λίγο σε τάξη τα πράγματα. Είναι τραγικό αυτό που βλέπουμε εδώ. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο στο θέμα του Φρέντι Μπελέρη, κυρία Βούλτευση, και να πάρω και από εσάς το σχόλιο σας για αυτά τα οποία παρακολουθούμε. Νίκη του ελληνισμού εκεί, βλέπουμε να πανηγυρίζουν. Από την άλλη, είναι ένας εκλεγμένος δήμαρχος, ο οποίος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, και τώρα είναι και ένας εκλεγμένος ευρωβουλευτής με ελληνικό κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος δεν μπορεί, σίγουρα δεν μπορεί μέχρι να αποφυλακιστεί να πάει στην Ευρωβουλή. Δεν μπορεί ούτε καν, όπως είχε γίνει σχετική συνεννόηση, το γνωρίζω από το ρεπορτάζ συναδέλφου της Αναστασίας Αργυριάδου, ακόμα δεν έχει στείλει το μήνυμά του. Μέσω τηλεφώνου ήταν να γίνει αυτό. Ναι, κοιτάξτε, προφανώς είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι. Με το Φρέντι γνωριζόμαστε 30 χρόνια και ξέρουμε με πόση μετριοπάθεια έχει δώσει τους αγώνες του για την ελληνική εθνική μειονότητα. Πιστεύω ότι ο Ράμα θα αναγκαστεί, έστω κι αν αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, να καταλάβει ότι δεν μπορεί ευρωβουλευτής, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να έχει αυτή τη μεταχείριση. Λες ότι τώρα, επειδή και εξελέγει σίγουρα, ευρωβουλευτής, θα πιεστεί κάπως ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας? Σίγουρα θα πιεστεί, γιατί η Αλβανία ενδιαφέρεται να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, ο Φρέντι είναι δυνατός, έχει καθίσει πάνω από ένα χρόνο στη φυλακή. Θα δούμε και τη σύνθεση του δικαστηρίου για το εφετείο και χωρίς αμφιβολία θα αποφυλακιστεί το Σεπτέμβριο. Μπορεί όμως αυτό να γίνει και νωρίτερα. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι από εκεί, από το Ευρωκοινοβούλιο, ο Φρέντι θα βοηθήσει πολύ, μάλιστα, περισσότερο την εθνική μας μειονότητα. Η σχέση μας με την Αλβανία, λοιπόν, θα δυσκολέψει. Η σχέση μας με την Αλβανία είναι αυτές που είναι. Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο. Βάζουμε μια αναστελία. Θα επιστρέψω. Είτε και το θεσμικό γεγονός ότι διαρκούσε στη δίκη σε αντιπροσωπεία της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων. Ναι, καλά, έγιναν. Στην Ελλάδα, με επικεφαλή στον πρόεδρό της, παραστάθηκε στη δίκη. Μας είχαν κάποιοι λιδωρήσει τότε, είχαμε μιλήσει για παραβίαση βασικών κανόνων σε μια δίκαιη δίκη, εκ του αποτελέσματος διαπιστώθηκε η ορθότητα της παρέμβασής μας. Εγώ μπορώ να πω και να το αποτέλεσμα. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη, να βάλουμε μια άνω τελεία, να